στον χάρτη μας παρέδωσαν οι γιατροί την Παρασκευή, όχι την Παρασκευή, σήμερα, την Πέμπτη, ο νομός Ηρακλείου δεν μπορούσε να ανοίξει. Ήταν για την ακρίβεια πορτοκαλί το χρώμα του. Άρα λοιπόν αυτό τι σήμαινε, ότι ανοίγαμε τους τρεις νομούς από τους τέσσερις στην Κρήτη. Ναι. Τι κίνδυνο όμως θα έχει αυτό? Να μετακινείται ο πληθυσμός από τον νομό που, δεν ήταν, που ήταν κλειστά καταστήματα προς νομό που ήταν ανοιχτά καταστήματα. Αποκαλυπτικός ήταν στη διάρκεια της εκπομπής ώρα αιχμής ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι το σχέδιο για επιλεκτικό άνοιγμα περιοχών όσον αφορά την αγορά απομακρύνθηκε μετά από συγκεκριμένες περιοχές που βρισκόταν στο πορτοκαλί. Μία από αυτές ήταν και το Ηράκλειο. Αν λοιπόν αυτό ανοίξεις τον ένα νομό, εάν ανοίξεις τον, αν ανοίξεις τους δύο νομούς και κλείσεις τον ένα, το πιθανότερο είναι πολύ γρήγορα θα έχεις διάδοση του κορονοϊού από τον ένα στους άλλους. Ωστόσο, όπως τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης, μετά τις γιορτές, οι περιοχές που θα παραμείνουν σε χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο όπως είναι η Κρήτη, θα μπορούσαν να ήταν από τις πρώτες που θα ανοίξουν το λιανεμπόριο. Κάτι όμως που δεν ισχύει για την εστίαση, καθώς ο Υπουργός Ανάπτυξης την χαρακτήρισε ως τη νούμερο ένα αιτία διασποράς του κορονοϊού. Μέσα από καταστήματα τα οποία είναι 150 μέτρα και κάτω, όπου εκεί εφαρμόζονται και εφαρμόστηκαν και όλο το διάστημα το καλοκαίρι και λοιπά με απόλυτος τρόπο, έτσι. Και δεν ήταν από εκεί καμία ανάπτυξη της πανδημίας. Αλλού ήτανε και από αλλού ήτανε και ξέρετε που είναι όλοι. Ασφαλώς αν η μείωση των κρουσμάτων συνεχιστεί θα μπορούμε να το δούμε μετά τις 7 Ιανουαρίου ξανά. Σήμερα, αν θυμάμαι καλά, θα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε ότι θα το δείτε ανά περιοχή μετά τις 7 Ιανουαρίου. Μα σας είπα ότι η απόφαση αυτή ισχύει ως 7 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε θα έχουμε δει πώς πηγαίνει ο ιός. Εάν, παραδείγματος χάρη, καθαρίσει το Ηράκλειο και είναι όλη η Κρήτη πεντακάθαρη, γιατί όχι? Εγώ δεν είμαι τύραννος, δεν παίρνω αποφάσεις για να σας ταλαιπωρώ. Στη διάρκεια της εκπομπής, ο Υπουργός Ανάπτυξης απάντησε σε απευθεία σύνδεση σε ερωτήματα ανθρώπων της αγοράς αλλά και της εστίασης από την Κρήτη. Θα θέλαμε να ξέρουμε, σαν σχεδιασμό, τι μας περιμένει την επόμενη μέρα και από το Υπουργείο σας αλλά και γενικότερα από την κυβέρνηση, προκειμένου να είμαστε βιώσιμοι και να μπορούμε να κρατηθούμε στις θέσεις μας και εμείς και οι εργαζομένοι μας. Να τηρήσετε τα μέτρα, να περάσει η πανδημία και τα λεφτά θα τα βρούμε. Το θέμα δεν είναι θα αφήσουμε ότι κανένα να κλείσει λόγω χρόνου που δημιούργησε μέσα στην πανδημία. Υπουργέ, το θέμα είναι ότι οι επιστρεπτές, το λέει και η λέξη, είναι μια μορφή δανεισμού. Κάποια στιγμή καλούμαστε να τις επιστρέψουμε. Πρώτα απ' όλα, οι επιστρεπτές 4 είναι η μισή μία επιστρεπτέα για εσάς που είστε κλειστή κρατική εντολή. Οι επιστρεπτές 1, 2, 3 έχουμε ανακοινώσει ότι επίσης θα αποφασίσουμε σε ποιο βαθμό θα είναι μία επιστρεπτές. Την ίδια στιγμή όμως είδαμε σε πλατείες, σε πάρκα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και γενικά μια κατάσταση η οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν λογική. Σας λέω, κύριε Ριγάκη μου, ότι στις επιτροπές αυτές που μιλάω εγώ πια κάθε μέρα, την εστίαση την θεωρούν, δηλαδή εστίαση, μπαρ και την στενή διασκέδαση, θα θεωρούν το πιο επικίνδυνο. Οι περισσότεροι από τους φορείς στην αγορά της Κρήτης έκαναν λόγο για καταστροφή χωρίς χρονοδιάγραμμα και για βοήθεια που πρέπει να είναι ουσιαστική και όχι επικοινωνιακή. Και πότε επιτέλους οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα αποκτήσουμε ακατάσχετο λογαριασμό? Είμαι πολύ υπέρ του ακατάσχετου λογαριασμού. Ίσως τώρα η εποχή του COVID να κάμψει και την αντίσταση των θεσμών που μέχρι τώρα τον μπλόκαραν. Θα το ξαναθέσω. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό με τον ακατάσχετο λογαριασμό πάντως λειτουργεί αποτρεπτικά σε κάποιον να κάνει click away αγορά. Σας είπα, είμαι πολύ υπέρ του να θεσμοθετήσουμε τον ακατάσχετο λογαριασμό. Είμαι πολύ υπέρ. Όσον αφορά την επιστρεπτεία προκαταβολή, όπως είναι η τελευταία δόση που είναι 50% επιστρεπτεία και 50% μη επιστρεπτεία, να κάνει το ίδιο και για τις τρεις προηγούμενες δόσεις, όπως και για τις επόμενες. Αυτό είναι, θα είναι μια σημαντική βοήθεια που θα δώσει κάποια ανάσταση στις επιχειρήσεις. Είμαι γενικά αισιόδοξος να πάρει. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει αφήσει η κυβέρνηση μόνη στις επιχειρήσεις.